Μια θερμή εβδομάδα ξεκινάει από αύριο Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος σε όλη τη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά την άνοδο της θερμοκρασίας σε επίπεδα που από μόνα τους θα παραπέμπουν σε θερμή μάζα και σε συνδυασμό με την έλλειψη ανέμων σε κάποιες περιοχές θα γίνεται αντιληπτός καύσωνας. Ευτυχώς η Κρήτη λόγω των ανέμων δεν θα μπει στο επίκεντρο αυτού του θερμού κύματος, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι η θερμοκρασία δεν θα ακολουθήσει αυτή την ανηφόρα που θα ξεκινήσει από αύριο με 31 ή και 32 βαθμούς Κελσίου, αλλά από την Τρίτη και μετά θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο. Αυτό που φαίνεται να είναι το κύριο χαρακτηριστικό είναι η διάρκεια. Γιατί αρχίζει ουσιαστικά να μας προσεγγίζει περισσότερο από αύριο και θα έχει διάρκεια καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Αυτό τώρα είναι που θα ταλαιπωρήσει. Προφανώς στην υπόλοιπη χώρα, για την υπηρετική χώρα κτλ., σε αυτές τις περιοχές και σε τοπικό πάντα επίπεδο θα προκαλέσει πολύ ψηλότερες θερμοκρασίες εξαιτίας του ότι και οι άνεμοι σε αυτές τις περιοχές δεν θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και βέβαια όσες περιοχές δεν είναι παράκτιες, εκεί το πρόβλημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Το κύριο χαρακτηριστικό του φαινομένου θα είναι η διάρκεια του, καθώς σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα διαρκέσει μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας, γεγονός που θα αποτυπώσει μια επαναλαμβανόμενη κούραση από την αύξηση της θερμοκρασίας, που θα απαιτήσει προσοχή κυρίως στις ώρες της έντονης ηλιοφάνειας. Θα επηρεαστεί, απλά φαίνεται ότι θα είναι κάπως πιο ήπια, θα λέγαμε, ότι και εκεί θα νιώσουν τη ζέστη, προφανώς και θα τη νιώσουν, αλλά όλη η Κρήτη θα έλεγα ότι θα νιώσει τη ζέστη, γιατί είναι, εντάξει, η θερμή εισβολή είναι γενική, απλά επιφανειακά η τοπική άνεμη είναι αυτή που μπορεί κάπως να εκτονώνει αυτή την κατάσταση της έντονης, της πάρα πολύ έντονης ζέστης. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι συνθήκες λόγω της έλλειψης ανέμων θα μετατρέψουν το θερμό κύμα σε κύμα καύσωνα, με την Κρήτη προς το παρόν να δείχνει ότι θα κρατήσει μια αίσθηση δροσιάς τις νύχτες, αλλά στο ανατολικότερο τμήμα του νησιού και κατά τη διάρκεια των ημερών. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, θερμοκρασίες θα κυμαίνονται κοντά στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, χωρίς αυτό βέβαια να δηλώνει ότι κατά τόπους δεν θα έχουμε και λίγο υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας, αλλά καθαρά λόγω τοπικών παραγόντων. Εκεί τώρα που οι άνεμοι, και ιδιαίτερα για τις ανατολικές περιοχές όπως τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία, εκεί που οι άνεμοι θα είναι από βόρειες κατευθύνσεις και ενδεχόμενα να έχουν και μία τάση να είναι λίγο ενισχυμένοι κατά τη διάρκεια του μεσημεριού και μέχρι το απόγευμα, εκεί τα πράγματα ενδεχομένως να είναι λίγο καλύτερα. Πάντως η εκτίμηση των μετεωρολόγων είναι ότι αυτή η πρώτη θερινή εισβολή δεν θα κοπάσει μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο, ενώ η αύξησή της θα είναι σταδιακή, με τις ανώτερες θερμοκρασίες να φαίνεται έως αυτή την ώρα ότι θα εκδηλωθούν στα μέσα προς τα τέλη της εβδομάδας. Και δεν ξέρουμε αν έχει και τελειωμό, θα λέγαμε, προς το Σαββατοκύριακο. Σίγουρα εκεί θα μας έχει κουράσει κιόλας και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να, έτσι, κατά κάποιο τρόπο να νιώσουμε λίγο έντονα αυτή την εισβολή.